Όχι, Μιχάλη, δεν θα πάνε. Να σου πω γιατί δεν θα πάνε. Γιατί να πάμε για να κάνουμε τη βόλτα μας, τέλος. Ήρθαμε εδώ για να δούμε τι γίνεται. Ποιο είναι το θέμα καταρχήν. Διευκρίνησα. Το long term health care είναι παγκόσμιος όρος. Εκεί υπάρχουν και τα κέντρα που κατάσχει και τα άλλα που ενέσχει. Δεν εννοούμε καθόλου τέτοιο πράγμα. Ούτε κανείς έχει στο μυαλό του ότι η αποκατάσταση φεύγει από εδώ. Ξέχνα το. Άστο. Ναι, για να μην σ' αφήσεις. Αλλά είναι διεθνής. Η μακροχρόνια φροντίδα υγείας είναι και η αποκατάσταση μια μορφή μακροχρόνιας φροντίδας υγείας. Για να μην παρεξηγούμαστε, έτσι δεν σημαίνει ιδρυματοποίηση σε καμία των περιπτώσεων. Άλλωστε, η συνάδελφος το είπε πάρα πολύ ωραία, κάθε άλλο το αντίθετο έχουν ως ρόλο αυτά τα ιδρύματα. Δεν είναι ψυχιατρική τάδε, αν δεν το πω. Δεν είναι καμία. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν όλοι, και όσοι θέλουν, και η πολιτική ηγεσία και η υπηρεσιακή παράμεση τα λοιπά στο Υπουργείο Παύλο, θα πρέπει να έχουν πρόταση. Ναι, δεν θα πάμε για να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι μία ακόμη φορά. Για να είμαι σαφής. Για να είμαι σαφής. Συνεπώς, σήμερα κληθήκαμε εδώ πέρα γιατί πράγμα, για να δούμε ποια είναι τα τρέχοντα προβλήματα, ρε παιδιά, που πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο δράσης άμεσα. Άμεσα, τι χρειάζεται. Ένα, δύο, τρία. Περίμενε. Και ένα δεύτερο, ποια είναι η εξέλιξη που βάζει ο αξιότιμος κύριος Δήμαρχος και φίλος μου. Ποια εξέλιξη. Ότι υπάρχει μία πρόταση από την Εταιρεία Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης να γίνει εθνικό κέντρο. Και έρχομαι κατευθείαν, ας πούμε, στα αυτά τα δύο θέματα που είχαμε να λύσουμε σήμερα. Και τους όρους, για να μην ξαναπαρεξηγηθούν, θα τους αναλύσω και λίγο, οπότε λίγο θα με υπομείνετε. Έκανε μία πρόταση ο Βασίλης ο Κούτσαρος, η οποία είναι σαφής και η οποία πρέπει να τοποθετηθούμε. Πρέπει να υπάρχει εθνικός σχεδιασμός και μέσα στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδιασμού να ενταχθούμε κι εμείς. Συμφωνώ, εν μέρη όμως, φίλοι μας. Δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούμαστε να έχουμε περιφερειακό σχεδιασμό. Για να μπορούμε να επιλύσουμε τα του οίκου μας εμείς, όχι κάποιοι άλλοι. Ούτε και να είμαστε αναγκασμένοι με τον Μιχάλη να πηγαίνουμε στην Αθήνα. Πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμό. Και ο σχεδιασμός, ας πούμε, για να υπάρξει, πρέπει να υπηρετεί 3-4 πράγματα. Να μπαίνουν στο τραπέζι, λες, τι σχεδιασμός θα υπάρχει. Διαπίστωση πρώτη, μια και εγώ έρχομαι πρώτη φορά εδώ φέρω. Πόσα χρόνια είναι δήμαρχε, που είδατε εδώ, το κέντρο, 37 χρόνια. Και ερχόμαστε δηλαδή κάθε φορά που βγαίνουμε όλοι οι πολιτικάδες και τα λοιπά, που λέει ο λαός, και τοποθετούμαστε και κάνουμε και ράνουμε και βγάζουμε και έναν λόγο, ας πούμε, δεκάριο που λέμε στην πολιτική, γίνονται όλα καλά. Αν βάλουμε και λίγο παραπάνω τη φωνή, εισπράττουμε και το χειροκρότημα, γιατί λέμε αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος και όχι αυτό που είναι η ουσία, και συνεχίζουμε, ας πούμε, όλοι με λιγά και ξανά μανά σε ένα χρόνο πάλι εδώ. Δεν έχει επιληθεί τίποτα. Και έτσι σε απαντάω και έμεσα, φίλε τη Μιχάλη. Σχέδιο λοιπόν, τι θέλουμε να πάμε να ζητήσουμε, ποιοι θα αναλάβουν να το υλοποιήσουν, ποιοι να το παρακολουθήσουν και ποιοι τέλος πάντων, ποιος είναι ο στόχος τώρα. Γιατί ένα σχέδιο δεν είναι έχω 100 κλίδες, ένα πολύ ωραίο κτίριο με υποδομές, με ένα εξαιρετικό προσωπικό που προχωράει κτλ. Ποιος είναι ο στόχος σήμερα. 100 κλίνες γεμάτες, ως κέντρο που κατάστασης μπορεί να γίνει συνάδελφε με τα δεδομένα που έχεις εσύ στη Βόρεια Ελλάδα. Ερώτηση. Να απαντήσουμε. Μπορεί. Μπορεί με ποιο. Εδώ έχεις 100 κλίνες μειωμένο προσωπικό, τι πληρότητα έχεις. Αυτή τη στιγμή από 17 εσωτερικούς... 20% να. Λέγεται αυτό. Άρα έχεις να καλύψει ένα 80%. Ακόμα και αν γίνουμε κέντρο, ο στόχος είναι να καλύψουμε το 100%, το 50%, το 40%, το 60%. Ποιος είναι ο στόχος, το
100%. Άμα, όχι, δεν είναι πολιτική. Αν δεν απαντήσεις τι στόχο έχεις σε ένα σχέδιο, δεν υπάρχει σχέδιο. 100% με έναν γιατρό, με 10 νοσοκομεία. Όχι, καλή μου, δεν λέω αυτό. Συγχωρείς για το καλή μου, συνάδελφε, δεν λέω αυτό. Λέω, αυτά μπαίνουν μετά. Ότι για να έχουν κάλυψη 100%, το 100% πώς μπαίνει. Πώς μπαίνει, δεν είναι πολιτική. Είναι τεχνοκρατική. Άλλο λέω, με όλα τα άλλα σταθερά. Με όλα τα άλλα σταθερά, εσαφές του. 100 μπορούμε να καλύψουμε, εάν και εφόσον και διότι. Υπάρχει αυτή η ζήτηση τέτοιων υπηρεσιών με όλα τα άλλα σταθερά. Αφορείτε. Δεν απορώ. Εσύ τι δεδομένα είσαι, δεν ξέρω. 2.500 ιδιωτικά κρεβάτια είναι γεμάτα. Δεν πάει στα ιδιωτικά. Εδώ λέμε, εδώ. Εδώ. Άκουνα. Όχι, αφορείτε, δεν είναι ανάγκη τα 100 κρεβάτια να λειτουργήσουν. Λέω ότι με όλα τα άλλα σταθερά οι ιδιώτες υπάρχουν. Εγώ αυτά τα επαναστατικά θα κλείσουν αυτά, τα ακούω περαισέ σε μια χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελεία, την Παύλα. Ακούστηκαν πριν, όχι όπως έλαβα. Όχι, ήταν και δίπλος, ήταν όπως αλέθεια. Να τα κλείσουμε λοιπόν και πάτε και δεν ήταν αυτά, τελείωσε. Και την αγορά, επειδή είσαι συνάδελφος ή και συνάδελφος, ξέρουμε πώς δουλεύει. Και πηγαίνει ο άλλος, αντί να πει στον Κάφκα Μιντέο, πηγαίνει στη Λάρισα. Το ξέρω. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι, λέει, καλή. Άκουσα. Σε άκουσα, δεν διέκουσα κανένα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβει το εξής. Ότι κάθε σύστημα, είτε είναι το Κάφκα Μιντέο, είτε το σύμβολο της Δυτικής Μακεδονίας ή της χώρας, έχει, άμα θέλει, θα σας τα εξηγήσω, Γιώργος, το ξέρει καλύτερα, ροές και εκροές. Κοινώς είναι η πόρη του συστήματος. Η πόρη του συστήματος σήμερα, γι' αυτό που μιλάμε στη χώρα, για να μην ακούω συνέχεια δεν έχουμε πάνω βρακά και δεν έχουμε γάντια κτλ. Είναι πολύ περιορισμένη. Συνεπώς, αν ας πούμε τους διαθέσιμους πόρους μπορούμε εμείς με ένα σχέδιο να έχουμε τη βέλτιστη απόδοση αυτών των πόρων, αυτό είναι το επιθυμητό. Αλλά να βάλουμε ένα στόχο και να είναι συγκεκριμένος ένα σχέδιο. Τώρα, το αν θα είναι σαφές αυτό. Απλώς η πόρη αυτή να ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς τους διαθέτει και η κυβέρνηση. Όχι, δεν διαθέτει σε όλους τους πόρους. Το κρατικό, η κρατική, κάθε πολίτης έχει δικαίωμα υπηρεσιών αποκατάστασης. Είτε εδώ είτε όχι, δηλαδή αν δεχθεί εδώ θα πάει ο άνθρωπος να εξυπηρετηθεί σε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης. Εσείς δηλαδή σαν κρατικός μηχανισμός θα δώσετε... Δεν είμαστε κράτος ακριβώς, είμαστε στην περιφέρεια. Ναι, όχι, λέω γενικότερα το κράτος, λέω και... Κράτος είναι στη γενική κυβέρνηση. Ναι. Επομένως δηλαδή θα δοθούν τα χρήματα. Αυτό, ακούστε λίγο. Λοιπόν. Αυτό δεν μπορούμε... Καταλαβαίνω τι εννοείται. Ναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ τι λέω τώρα εδώ. Να πάμε σε ένα σχέδιο και εφόσον υπάρχει... Θα χρησιμοποιήσω κάποιους όρους αυστηρούς. Ίσως να αδικώ αυτούς που κάνουν χρήση των υπηρεσιών, αλλά είναι τέλος πάντων καθιερωμένος όρος στη διεθνή διάρκεια. Υπάρχει ζήτηση υπηρεσιών ώστε εμείς, αν αύριο, με όλες τις προσπάθειες που είναι να ληφθούν, θα έχει μία κάλυψη Α, Β, Γ, Δ κτλ. Αυτό θέλουμε να βάλουμε στο μπορείτε να κάνετε την επικοινωνία με τον νεοποιητή. Θα στο γυρίσω αντίστροφα για να το καταλάβει, συνάδελφε. Δεν έχει σχέση με το κύριο. Το έχει ξανακάνει ο ΕΠΗ. Άλλο λέω. Κοινώς, για να έχω κάλυψη 60 κλινών, τι χρειάζομαι σε πόρους για να ανταπεξέλθω στις 60 κλινές. Είναι σαφέστερο. Όταν αυτές οι 60 κλινές λειτουργήσουν. Δεν θα με απαντήσει τώρα. Θα απαντήσετε εγγράφως με τον Μιχάλη για να πάρουμε αυτό το πράγμα να πάρει στο Υπουργείο για να μην σαφείς. Λοιπόν, αλλιώς δεν γίνεται. Εγώ λέω το εξής απλό. Που είστε ο εκπρόσωπος της περιφέρειας. Δεν είναι σωστό το ερώτημα. Όχι, το ερώτημα είναι σαφές. Ότι... Είναι γιατρός. Ναι, κατάλαβες Μιχάλη τι λέω.
και 100% κάλυψη κοινός, τι προσωπικό απαιτείται, γιατί που, πώς... 100% κάλυψη, το κέντρο θα έχει κέρδη 2.000 εκατομμύρια, δεν θέλουμε κέρδη. 2.700.000 ευρώ, θα μπορείς να βάλεις το προσωπικό για να καλύψεις το 100%. Μια χαρά. Υπάρχει, δεν συμπαθώ άνθρωπε. Όμως αυτό το ερώτημα θέλω. Άκου, δεν θα βάζετε στο μυαλό σας πράγματα που δεν βάζουμε στο στόμα. Όχι. Είναι σαφές. Για να λειτουργήσει σε πληρότητα 100% το κέντρο, η οικονομοτεχνική μελέτη είπε πριν, είναι αυτό το πράγμα. Δεν βάζετε αυτούς τους πόρους, τους διαθέσεις. Καταλήγουν, δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι το αποτέλεσμα, θα είναι κερδοφόρο. Αυτό είναι κάτι. Να την κάνουμε αυτή τη μελέτη. Λοιπόν, να την κάνετε. Αυτή τη μελέτη δεν μπορούμε να την κάνουμε εμείς, με συγχωρείτε. Να την κάνετε, λέω. Μόνο οικονομικό, τεχνική μελέτη δεν μπορώ να κάνω. Εμείς θα κάνουμε το εξής, αγαπητοί. Αφού θα πάρουμε λοιπόν και θα έχουμε τα δεδομένα ότι το κέντρο για να καλύψει μια κυλαιομηχάνηση, ότι έχουμε κι άλλους. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη αυτή τη φροντίδα υγείας αυτών των υπηρεσιών σε πλήρη πληρότητα χρειάζεται αυτά. Και μετά θα δούμε με το Υπουργείο τι μπορούμε να πετύχουμε από αυτά. Είναι σαφές. Το να πάμε να πούμε, το να πάμε και να λέμε φέρε μου σήμερα μία καθαρίστρια από ένα γιατρό, ένα τέτοιο δεν είναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Με συγχωρέσετε λιγάκι. Σας συγχωρώ γιατί σας έχω. Και πάρα πολύ ωραία το θέσατε το κομμάτι το τι χρειάζεται ένα κέντρο αποκατάστασης στην Αθήνα σε 100 κλινών. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς άμεσα είναι να δείτε τι θα επενδύσετε και τι όφελος θα έχει ο πολίτης στον οποίο απευθύνεστε στις εκλογές. Όχι, είναι σαφές. Εφόσον... Άκουσα. Συγχωρήστε να τελειώσω. Επενδύουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε την πραγματική... Επενδύουμε, λοιπόν. Την πραγματική... Άκουσα, λοιπόν. Την πραγματική αποκατάσταση σε έναν άνθρωπο που έχει το δικαίωμα στην αποκατάσταση. Άκουσα. Πλέον είναι δικαίωμα ζωής. Όμως, τη σκέψη... Διακόπτω. Αλλά ναι, όχι, δεν είναι. Όπως λένε καρδιολόγους, όπως υπάρχουν οι καρδιολογικές κλινικές. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αν είναι να κάνουμε διάλογο τώρα, να σταματήσω να ξαναπάρετε το λόγο να πούμε όπω είναι. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Με όλο το σεβασμό, γιατί πριν είπε πάρα πολύ σωστά ότι χρειάζονται μελέτες να ξέρουμε που είμαστε, τι χρειαζόμαστε, ποιο είναι ο στόχος, τι θέλουμε να πετύχουμε αυτά και πάμε να διεκδικήσουμε. Το θέμα ποιο είναι. Για να μην μένετε. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αυτή η κυβέρνηση να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, του Παύλου ξέρω ότι δεν έχω κάποια σχέση με την κυβέρνηση. Εντάξει. Είναι αυτό που είναι καταγεγραμμένο. Είναι το εξής. Ότι φρόντισε ο καθένας με το δικό του τρόπο όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας να έχουν αύξηση στο ανθρώπινο ιατρικό δυναμικό κατά 40 και πλέον τοις εκατό σε σχέση με το 12, έτσι. Και η περιφέρεια δεν αρνήθηκε ποτέ να χρηματοδοτήσει ίσα ίσα μαζί με το Υπουργείο πέρασε διάταξη που λέει οι επικουρικοί γιατροί σε αυτή την περιφέρεια θα παίρνουν χρηματικό επίδομα 500 ευρώ γιατί δεν έχουμε κανένα. Συνεπώς, αν εμείς πούμε ότι αυτό θέλουμε εμείς, έχουμε αυτά τα δεδομένα, αυτό θέλει ο Δήμαρχος, αυτό θέλει η ηγεσία και η ηγεσία του Υπουργείου θα πρέπει να πιστεί τι θα κάνουμε, ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να προχωρήσει κάποτε αυτό. Να δούμε όμως και τι θέλει και ο πολίτης. Ο πολίτης, κοίταξε να δεις τι θέλει. Θέλει, οι υπηρεσίες υγείας είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν υπάρχει θέμα τέλει. Είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει υπηρεσίες υγείας στον πολίτη. Και οι υπηρεσίες υγείας ξεκινάνε από την πρόληψη,
αν το θες το ζήτημα υγείας, γιατί εγώ είμαι εγωιστική θεώρηση στην υγεία. Δεν είναι η υγεία αυτός που ασθενεί και πηγαίνει, ας πούμε, στον γιατρό να βρει μια θεραπεία. Είναι και όλοι αυτοί που δεν πάνε. Κοινώσουν το όλο της κοινωνίας. Για να είμαστε στροφείς. Όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, θα πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν φύγεται πανοσιολόγηται από πολιτική βούληση ούτε στο επίπεδο της περιφέρειας ούτε στην κυβέρνηση για αυτούς που αναφέρατε για να στηρίξουν το σύστημα υγείας και εσείς στο σύστημα υγείας ανήκετε και να ξέρετε ότι αν δεν λάμβαναν κάποιες πρωτοβουλίες πριν από 2 χρόνια και τώρα είναι σε εξέλιξη αυτό το σύστημα υγείας, το δημόσιο που λέμε θα είχε ήδη αποτελέσει παρελθόν στη χώρα. Γι' αυτό δεν πρέπει καλύτερα να το φιλολογούμε. Λοιπόν, γιατί το δεν φιλολογούμε, γιατί όταν παρελάβαμε σαν περιφέρεια έκλεινε η μια κλινική μετά την άλλη. Θα πω και για τη Φλόρα να μην βιάσει. Και τώρα δεν κλείνουν κλινικές σε κανένα νοσοκομείο πλην ενός. Πλην της Κοζάνης. Όχι. Πλην της Κοζάνης. Πλην ενός. Ξέρεις ποιο. Το νοσοκομείο που είμαστε εδώ, Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, έχει τα περισσότερα προβλήματα. Και αν θέλετε να βάλουμε ένα αίτημα, μια κοινή είπε εδώ, βάλτε έναν διοικητήρα, παιδιά, γρήγορα. Αυτό είναι δεν μπορεί να μένει. Είναι ο κύριος Σιωτήρης. Όχι, να σου πω γιατί είναι. Ο κύριος Σιωτήρης. Ο κύριος Σιωτήρης αυτή τη στιγμή έχει 3 οργανισμούς. Δεν το ξέρετε ότι είναι ο κύριος Σιωτήρης. Φυσικά και όχι. Δεν είναι ασκή προσωρινά καθήκοντα ο κύριος. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε αυτή τη στιγμή. Ποιο? Αυτό αυτή τη στιγμή που λέτε ότι ο κύριος Σιωτήρης όσο και καλή διάθεση να έχει, όσο και ικανότητες να έχει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να διοικεί 3 νοσοκομεία με τέτοια μεγάλα προβλήματα, σύν ένα νοσοκομείο αυτό, 4 νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το αν θα διορίσουν έναν διοικητή ή όχι, δεν θα το πούμε εμείς. Όχι, εσείς μου το πείτε, εγώ το λέω. Είναι σαφές που το λέω. Ναι, εσείς, για αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός που διοικητής. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς απαντάτε. Λοιπόν, ο στόχος είναι αυτός. Εγώ περιμένω ένα πράγμα από εσάς, σαν εργαζόμενος αυτού εδώ του μέρους, και ΕΦΙΑΠ ή ΚΑΦΚΑ όπως το ξέρουμε όλοι. Θα σας πω την πράγμα. Τα είπα κιόλας. Περιμένω ποιες είναι οι τέλος πάντων οι συνθήκες αυτές που θα μας κάνουν να δουλέψουμε σε διοικητή και στην κρίτη. Ωραία, δεν υπάρχει θέμα. Κατανοητό. Νόμιζα ότι το είχατε. Θα το ετοιμάσουμε εμείς, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, δεν είστε εσείς αρμόδιοι. Όχι, όχι, θα το ετοιμάσουμε εμείς. Έχουμε αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτοί είναι αρμόδιοι. Λοιπόν. Και η ΦΕΕ που έχει κάνει πρόγραμμα υγείας και ο κύριος Αλεξάνδρης δεν ξέρει τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Όχι, μια χαρά ξέρουμε τι περιλαμβάνει. Από αυτά που μας λέτε, αποδεικνύεται κύριε Αλεξάνδρη, ότι δεν έχετε ιδέα από το πρόγραμμα υγείας. Μάλλον δεν έχετε ιδέα ποιος είμαι εγώ. Ούτε και από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Γιατί? Να λέτε ότι ο κύριος Κωτήτης επειδή έχει πολλά νοσοκομεία και είναι προσωρινός, δεν μπορεί να διοικήσει. Ποιος το έπρεπε. Αυτό είπα. Εσείς το καταλάβατε. Όλοι αυτό καταλάβατε. Η θέση του διοικητή του νοσοκομείου Φλόρες θα καλύψει το δουλειά. Τι είπατε, διορίστε διοικητή. Τι σημαίνει διορίστε διοικητή. Για να βοηθήσετε στο έργο. Μα δεν μπορεί ο κύριος Σωτήρης να γίνει στη συζήτηση. Μα δεν κατάλαβα, γιατί δεν διορίστε. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Και όταν λες ένα λεπτό. Και όταν... Συντονίστε. Ένα λεπτό. Και όταν λες ότι δεν ξέρουμε το πρόγραμμα, τι εννοεί. Δεν είμαι σαφή. Το πρόγραμμα υγείας στην περιφέρεια. Ναι. Τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, για πες. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχει. Φυσικά είναι. Τι προβλέπει για το ΚΕΦΙΑΠ. Για το ΚΕΦΙΑΠ. Ναι, που ξέρετε το πρόγραμμα. Αυτά που σου λέω τόση ώρα. Ποια. Να λειτουργήσει στις πραγματικές του δυνατότητες και να στηριχτεί. Να κάνει μελέτη. Όχι βρε, άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η κακοπιστία είναι κακό πράγμα και, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι κακόπιστος με τους ανθρώπους και δεν είναι θέμα. Ναι. Δεν υπήρχε σχέδιο να είμαστε σαφείς. Εδώ φτάσαμε. Άπρα. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, δεν υπήρχε. Τώρα, από εκεί και πέρα,
τι θα γίνει από εδώ και πέρα για να απαντήσουμε στο φίλο μου τον Μιχάλη. Θα κάνουμε εμείς αυτά τα βήματα, θα βοηθήσουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους που δίνουν την καθημερινή μάχη σε αυτό το κέντρο να κάνουμε την οικονομοτεχνική μελέτη, έχουμε τη δυνατότητα, ξέρουμε τον τρόπο. Με όλα αυτά και όταν θα κρίνουμε όλοι ότι είμαστε έτοιμοι, ναι, θα πάμε στο Υπουργείο, θα απαιτήσουμε και σε ένα χρόνο θα ξαναρθείτε όλοι εδώ, μια και λέτε για πρόγραμμα, να δούμε τι θα έχει αλλάξει ας χώρος στο ΚΕΦΙΑ ΠΑΜΗ. Χρειάζεται ένας χρόνος, ναι, χρειάζεται ένας χρόνος για να δούμε τι έχει αλλάξει. Για να γίνουμε όλα αυτά. Ναι, σε ένα χρόνο. Τελικά θα μπορούσαμε να κλείσουμε μια παρατήρηση λέγοντας το απλό, ας πούμε, ουδέν σχόλιο. Αλλά και το λέω αυτό γιατί πραγματικά πολύ πετυχημένος ο τίτλος, διαφαίνεται ένα διέξοδο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Κάτι είπε ο Πάτερ πριν, θυμάστε Πάτερ κάποιον να παραιτήθηκε στην Ελλάδα. Να παραιτηθούν τώρα. Γιατί παραιτήθηκε ποτέ. Αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γεμάτη κουφάρια. Ο τόπος μας εδώ. Έχουμε πολλά γνωστά κουφάρια. Γυμναστήρια, το Εθνικό Κολυμπητήριο, το Πατουλίδιο. Η λογική είναι ότι θα προσθεθεί άλλο ένα κουφάρι. Το Κάφκα. Ή το Κεφιά. Ή κάπως αλλιώς. Επιμένω στην αρχική μου τοποθέτηση ότι αν δεν υπάρξει, να το πούμε πιο απλά, κρατική παρέμβαση, κρατική παροχή υγείας στον πολίτη, τα υπόλοιπα είναι αδιέξοδο. Η θέση της περιφέρειας και της αποδιδόμησης είναι αυτή, αυτό που είπαμε και κάποιος αντέδρασε, ότι μπορεί η περιφέρεια έχει τον τρόπο τις δομές, τους μηχανισμούς να παρέμβει βοηθητικά στη λειτουργία των δομών υγείας ή ακόμα και προγραμματικά ή ακόμα και διοικητικά. Μπροστά στην καταστροφή που βιώνει η χώρα, το χρόνο που είναι οργανωμένη και συνειδητή, το να μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια όχι να αντικαταστήσει, αλλά να υποκαταστήσει, να συμμετέχει μαζί με το κράτος σε μια διαμόρφωση ενός τομέα τόσο κρίσιμο όπως είναι η υγεία, είναι αντιπιτό. Δεν μου καθιστώ το κράτος, ούτε θεωρώ τον εαυτό μου πρόσωπο του κράτους. Έχω και εξάλλου άλλες δόσεις. Αλλά το να μπορεί η περιφέρεια να συμμετέχει βοηθώντας τη λειτουργία αυτών των δομών που έχουν κατασκευαστεί και έχει λόγους, έτσι, στο παρελθόν, είναι θεμητό. Και αυτή τη δυνατότητα την έχουμε. Και το έχουμε αποδείξει και ο συνάδελφος πριν ότι η αύξηση των γιατρών στην περιφέρεια έγινε με παρέμβαση της περιφέρειας της Αττικής Μακεδονίας. Όπως ο εξοπλισμός των νοσοκομειακών μονάδων. Υπάρχουν και άλλες σχέδες. Υπάρχει η τάση συνεργασίας έτσι με τις δομές υγείας. Αυτό τώρα είναι θέμα και της τρίτης ΥΠΕ και των διοικήσεων των νοσοκομείων. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, με αφορά τους τρόπους να προχωρήσει αυτό. Ούτε εγώ μπορώ να το πω, ούτε κανείς άλλος από τους αριστάνους νομίζω μπορεί να πω τι χρειάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή. Το θέμα ότι ξεκίνησε μια διαδικασία που θα πρέπει να συνεχιστεί και να τελειώσει. Δεν είναι απλά θεμητό, συγχωρέστε με, αλλά είναι απαραίτητο από την περιφέρεια να βάλει πλάτη για να λειτουργήσουν όλες αυτές τις δομές. Κύριε εκπρόσωπε της περιφέρειας, ναι. Δεν πήρα το λόγο διότι υπάρχει εκπροσώπηση από την Περιφερειακή Ομοσπονδία, από τον κύριο Κούτσιαλα. Όμως, έχουμε υπολογίσει το κόστος διαβίωσης της αναπηρικής οικογένειας. Θα μιλήσω και ως μητέρα παιδιού με αναπηρία. Πρώιμη, έγκαιρη διάγνωση, πρώιμη παρέμβαση, αποκατάσταση, χρόνιο πρόβλημα υγείας. Το κόστος διαβίωσης ποτέ δεν υπολόγισε καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Οικονομικό, ηθικό, κοινωνικό. Ας ανοίξουμε ένα και άδα. Yes. Έχουμε πολυσυζητήσει το θέμα του Κάφκα και όχι μόνο. Και εκεί καμέα, ΓΔΑΠ, κέντρα αποκατάστασης. Γιατί, αφού είναι δίπλα στα πόδια μου.
Κι όμως έχω χτυπήσει την πόρτα εδώ. Με το ελάχιστο όμως προσωπικό, η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Οδεύομαι λοιπόν προς τα ιδιωτικά κέντρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε ότι το νοσήλιο του φαλιρημένου μέχρι τώρα ΕΟΠΗ είναι ένα αλφα χ ποσό. Για τον ιδιωτικό τομέα επί 3. Αυτό λοιπόν δεν μας λέει κάτι. Πώς θα γεμίσουμε αυτό τον άδειο ασκό που λέγεται ΕΟΠΗ, πώς θα καλύψει το νοσήλιο, όταν η στροφή και η γραμμή είναι για την ιδιωτικοποίηση των δομών αποκατάστασης. Ας μην πιπηλάμε ξανά το ίδιο θέμα. Υπάρχει το προσχέδιο και μάλιστα ο σχεδιασμός της ηγεσίας του Υπουργείου, είτε υγείας είτε διοικητική περιφέρεια, όπως και αν λέγεται αυτή, είναι δεδομένη. Έχει καταγραφεί, έχει πολυσυζητηθεί. Υπάρχουν στοχευμένες προτάσεις του αναπηρικού κινήματος σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΣΑΜΕΑ έχει δώσει τον κορμό. Ας καθίσουμε, ας το συζητήσουμε ξανά, οι ίδιοι εμπλεκόμενοι φορείς, είτε εργαζόμενοι είτε ωφελούμενοι, και ας δώσουμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ας έρθει ένας από εσάς να δει πώς ζει μια οικογένεια με άτομο με αναπηρία. Είτε είναι παιδί, είτε σύζυγος, είτε αδερφός, είτε γονέας. Αρκετά. Για να εκφράσω την άποψή μου, χωρίς μάλιστα να γνωρίζω και τα προβλήματα. Ήρθα να ακούσω, να προβληματιστώ, να μεταφέρω προβληματισμούς εκεί που πρέπει να μεταφέρω και αν μου ζητηθεί να πω και τη γνώμη μου, αλλά εκεί που πρέπει να την πω. Διότι εδώ δεν είναι θεσσαλικός λόγος, έχω μια θεσμική ιδιότητα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και καλά είναι σε τέτοιου είδους συζητήσεις, όπου εκφράζεται ο πόνος των ανθρώπων, είτε τα περάσανε, είτε τα ζουν αυτή τη στιγμή και έχουν απόλυτο δικαίωμα, κατηγορηματικό δικαίωμα, δωρεάν περίθαλψης, χωρίς ούτε ένα ευρώ, από δημόσιες δομές. Και δεν είναι θέμα εάν αυτό βγάζει χρήματα επιπλέον. Αν δεν έβγαζε χρήματα επιπλέον, τι θα συνέβαινε. Απλά, ότι βγάζει χρήματα επιπλέον, να βλέπει σωστά, είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα. Αλλά δεν μπορεί να αναιρέσει καθόλου αυτό το πρόσθετο επιχείρημα, την αναγκαιότητα να έχουμε μια δημόσια δομή, η οποία θα εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερο και φαίνεται ότι αυτές οι υποδομές εδώ το επιτρέπουν. Εάν ήταν βεβαίως και την απαραίτητη στελέχωση, η οποία δεν έπρεπε. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να την έχουμε. Εάν δεν αλλάξει ο οργανισμός του νοσοκομείου, ή αν δεν γίνει κάτι άλλο, δηλαδή αν δεν γίνει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητο, κάτι θα πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάτερ, δεν συνηθίζω να παρετούμε στα δύσκολα. Δεν θα ακολουθήσω την προτροπή σας. Και επίσης δεν είναι αλήθεια ότι τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και η καθημερινή πράξη των διοικήσεων στα διάφορα επίπεδα παρακάτω δεν έχουν ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας αυτό το χρονικό διάστημα. Θα μπορούσα να σας παραθέσω προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού, προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, αυξήσεις προϋπολογισμών, προσλήψεις επικουρικών γιατρών σε όλη τη Δυτική Μακεδονία την τελευταία διετία. Τα στοιχεία στη διάθεσή σας, τα οποία είναι μη αμφισβητήσιμα, σε ό,τι αφορά εδώ, προσέξτε. Δεν ζήτησε το νοσοκομείο στο Προσέξτε. Πρέπει να τα πάρουμε τα πράγματα λιγάκι από την αρχή. Σας είπα ήδη ένα στοιχείο το οποίο αποτελεί εμπόδιο. Δηλαδή, τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Το ιατρικό προσωπικό αυτού του κέντρου εδώ εμφανίζεται στον οργανισμό οπουδήποτε μπερδεμένοι τις κλινικές του νοσοκομείου. Να το ξεμπερδέψετε. Πρέπει να ξεμπερδευτεί αυτό. Άρα είτε θα είναι ανεξάρτητη δομή, είτε δεν θα είναι ανεξάρτητη δομή. Και το οποίο προέχει σε αυτή τη φάση είναι αυτό το πράγμα να ξεκαθαρίσει. Διότι εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς, έχει διαφορετικές αναγκαιότητες, έχει ιδιαίτερο προσωπικό και από την άλλη μεριά συμβαίνει και το εξής. Μόλις τώρα από ό,τι μαθαίνω έχει αποκατασταθεί. Μέχρι τώρα δεν χρεώνω ούτε για τακτικά εξωτερικά ιατρία, ούτε για τους εισαγόμενους ασθενείς εδώ. Είχαμε και κάποια προβλήματα με τα συστήματα μηχανοργάνωσης, τα οποία φαίνεται ότι έχουν διευθυνθεί. Θα τα λύσουμε αυτά. Και ποιο το οποίο μπορώ να σας υποσχεθώ ως δέσμευση είναι το εξής. Ότι από τη Δευτέρα θα μαζέψω όλους τους εμπλεκόμενους σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, είτε είναι τμήμα προσωπικού, είτε είναι τμήμα οικονομικό, είτε είναι τμήμα προμηθειών, είτε είναι τεχνική υπηρεσία,
τουλάχιστον μία φορά το μήνα να έρχονται εδώ να καταγράφουν προβλήματα και επιπλέον θα σας ζητούσα στα πλαίσια του επερχόμενου προγραμματισμού για το 2018 να καταγράψετε ανάγκες και σε νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και σε ιατρικό προσωπικό προκειμένου όχι να κάνουμε το μέγιστο τουλάχιστον αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα να βελτιωθεί ποιοτικά διότι μπορεί να γίνει, δηλαδή με 20% πληρότητα τι επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό χρειαζόμαστε, τι άλλες ειδικότητες χρειαζόμαστε και εγώ έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται και άλλο θυσίατρος εδώ χωρίς να είμαι σε θέση τεκμηριός καθότι δεν είμαι και γιατρός. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι φανερό ότι από την κουβέντα που έγινε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, με κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, το οποίο δεν μπορεί να μπερδεύεται ως τέτοιο με τις δραστηριότητες που έχουν τα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, εγώ θα μεταβιβάσω προς τα πάνω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι αυτό το πεδίο σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα αλλά και τη διαφορετικότητα της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξει. Και από την άλλη μεριά θεωρώ, και αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση, ότι πολλά πράγματα είναι καταδικασμένα στην αδράνεια, στην όποια αδράνεια, εάν δεν υπάρξει επαρκής κινητοποίηση, όχι με μαύρες σημαίες. Δεν χρειάζονται τέτοιες πράγματα. Δηλαδή και να το κάνεις θα εκτονωθείς. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός σε ό,τι αφορά την πίεση και σε ό,τι αφορά τις προτάσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να έχουν επαρκή τεκμηρίωση. Ήδη η περιφέρεια δεσμεύτηκε να γίνει μια κρατική μελέτη εδώ, ένα ενεργειακό σχέδιο για το πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα σε μια δεκαετία, 15ετία, 20 χρόνια από σήμερα. Να το κάνει. Και αυτό είναι μια απέτηση από τη μεριά των φορέων. Δήμαρχε, ζήτησαν, έμαθα από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου 8.000 ευρώ για να αποκατασταθεί η γεννήτρια που δεν έχετε, που είναι χαλασμένη και για να αποκατασταθεί και η ζημιά, η βλάβη δηλαδή, σε ό,τι αφορά το βραχυκύκλωμα το οποίο έχει γίνει. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποια χρήματα τα οποία πρόσθετα χρειάζονται για την πυρασφάλεια αυτή τη δομή εδώ. Σωστά. Λοιπόν, αυτά. Πόσα να είναι, 15.000 ευρώ, 5.000 εσείς, 5.000 η Εκκλησία, 5.000 η Περιφέρεια. Δεν έχουν τα νοσοκομεία προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή. Πήραν 170.000 ευρώ αύξηση από τα όρια πρόσφατα, τα οποία τα έχουν εξαντλήσει δεσμεύοντας τα 70.000 και επιτρέπουν. Προφανώς και για εγώ, αλλά και για τη Φλόρα. Έχει κλείσει η ιστορία της σηματοδότησης. Άλλες πηγές σηματοδότησης μπορεί να είναι είτε από χώρους που διαθέτει ο Δήμος, είτε ο χώρος που διαθέτει η Περιφέρεια, είτε εφόσον η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει, ας χρηματοδοτήσει. Όμως, λέω το εξής, ότι στα πλαίσια ενός προϋπολογισμού διαφορετικού, πιο εξορθολογισμένου, πιο αντικειμενικού, που να πατάει στις πραγματικές ανάγκες αυτής της τομής, θα πρέπει να συνδράμετε και εσείς. Να πείτε δηλαδή τι θα χρειαστούμε για το 2018 με τους εμπλεκόμενους διοικητικούς υπαλλήλους που έχετε, με την νοσηλευτική υπηρεσία που έχετε, με τη γιατρό που έχετε και πάει να δείξει. Ένα τελευταίο. Επειδή θεωρητικά τα της διοίκησης τα ξέρω καλύτερα σχεδόν από τον καθένα σας εδώ. Διετέλεσε καθηγητής στη διοίκηση επιχειρήσεων για 28 χρόνια στο Διοίκημα της Μακεδονίας. Προσελήφθη ως καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων. Να σας πω το εξής. Όσο και αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία, δεν μπορείς να διοικήσεις χωρίς φυσική παρουσία. Και με αυτή την έννοια ότι η Περιφέρεια έχει απόλυτη δίκη. Δεν μπορώ να είμαι σε τρία νοσοκομεία ταυτόχρονα και μία δομή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Έχω τοποθετηθεί προσωρινά εκεί και η τοποθέτηση αυτή υποβαθμίζει το έργο όλων των νοσοκομείων και αυτής της τομής, διότι πολύ απλά δεν μπορώ να τριχοτομηθώ. Το αντιλαμβάνεις νομίζω. Λοιπόν, άρα, να μπει ένας διοικητής, να λειτουργεί αποτελεσματικά το Διοικητικό Συμβούλιο, να πάψει να υπάρχει αυτή η αντιπαράτηση ανάμεσα στη Φλόρινα και το Αμύντιο, όπως υπάρχει και η αντιπαράτηση ανάμεσα στην Τολεμαΐδα και την Κοζάνη, και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες αντιπαραθέσεις, να σταματήσουν τον τοπικισμό. Εδώ μιλάμε
για την ανάγκη να καλυφθεί το σπουδαιότερο αγαθό αυτό της υγείας. Τελεία και πάμε. Δεν μας ενδιαφέρει εάν αυτοί που έρχονται εδώ είναι από την Καλαμπάκα, είναι από την Πελοπόννησο, είναι από την Κρήτη, είναι από την Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε. Μας ενδιαφέρει όταν έρχονται εδώ να δεχτούν αυτό που έχει υποχρέωση το κράτος τους προσφέρει, δωρεάν και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και ούτε να πούμε τώρα ότι αν ενδυναμώσουμε αυτή τη δομή θα αποδυναμώσουμε την άλλη ή το αντίστροφο. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σοβαρευτούμε, να σκεφτούμε βάσει τις προτεραιότητες και να χρηματοδοτήσουμε ανάλογα. Καταλάβατε. Να θέσω ένα ερώτημα. Έρχεται χειμώνας. Εάν σας ρωτούσε εσάς, σας δίνω μία θέση μόνιμου γιατρού. Μόνιμου γιατρού. Σε αυτές τις δομές που είναι τώρα διασυνδεμένες. Τι θα θέλατε. Θα θέλατε φυσία του τώρα, για το χειμώνα. Ή παιδεία του. Που θα κλείσει η παιδιατρική κλινική σε χρόνο. Εγώ σας απαντάω με κάθε ειλικρίνεια ότι σε αυτή τη φάση χρειάζομαι παιδεία. Στα πλαίσια ενός μέσω μακροπρόθεσμου σχεδιασμού χρειάζομαι τρεις φυσιάτρους, χρειάζομαι έναν νευρολόγο, χρειάζομαι ή γιατρός είναι σε θέση να τα αποτυπώσει αυτά με την μεγαλύτερη δυνατή σας φύση. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος. Δεν είστε ξεκάθαρος. Εγώ είμαι στη διάθεση σας. Άλλο η υγεία και άλλο η αποκατάσταση. Μα, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Μα εγώ έχω κατανοήσει απολύτως εδώ από αυτά τα οποία λέτε, ξέρετε, τα ξέρετε καλύτερα από όλους, ότι αυτό αποτελεί πρώτιστη αναγκαιότητα να λειτουργήσει και μάλιστα ποιοτικά και υπό την αιγίδα την κρατική ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, σας λέω, με τους περιορισμένους χώρους που έχουν παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί. Με το προσωπικό που δεν έχουμε, κυρίως ιατρικό προσωπικό, διότι πάρα πολλές από τις προκηρύξεις που γίνανε στη Φλωρινά έχουν προκύψει ως άδωνες. Δηλαδή δεν καλύφθηκαν. Και ξανά μανά από την αρχή τώρα σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν θέματα. Ελπίζω το 2018 να υπάρχει και αύξηση προϋπολογισμού και από την άλλη μεριά, με τη δική μας συνδρομή και της δίκης αλλά και τη δική σας, μία ορθολογικότερη κατανομή δαπανών για να καλυφθούν πραγματικά ανάγκες υλικού χαρακτήρα σε αυτή τη φάση που έχει αυτή η δομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.